Τον κύριο Πολυχρόνη Τσιρίδη, νομικό σύμβουλο της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, για 5 λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, εκλεκτά μέλη της Επιτροπής, θέλω απλώς να θυμίσω το σημαντικότερο θέμα κατά την εκτίμηση της Ολομέλειας και μου προσωπικά είναι η αναγκαιότητα πια με τις προτινόμενες ρυθμίσεις για ποινές φυλάκισης πάνω από 2 ετών να οδηγούν κόσμο στη φυλακή. Αυτό είναι το Α και το Ω. Όλα τα άλλα είναι από εκεί και κάτω. Θυμίζω ότι οι επιλογές του ποινικού κώδικα πρώτου 19 ήταν ποινές μέχρι 5 χρόνια φυλακή με αναστολή, με μετατροπή. Ο κώδικας του 19 το εκλογήκευσε και το έκανε 3 χρόνια με αναστολή. Από 3 χρόνια και πάνω φυλακή. Λησμόνησε να πει η εκλεκτή εισαγγελέας, και νιώθω την ανάγκη να το πω από ηθικό χρέος, να ενημερώσω το σώμα, αλλά και στη μνήμη του Λάμπρου του Μαργαρίτη, ότι επί της κυβερνώσας παράταξης ήρθε ο νόμος 4855, το 2021 παρακαλώ, με 17 μέλη, εκ των οποίων δικηγόροι ήταν μόνον 2. 3 καθηγητές, μη δικηγορούντες οι 2, 4 δικαστές, 6 που γίνανε 8 εισαγγελείς, και ομόφωνα παρακαλώ, απέρριψε τα όσα ακούσαμε σήμερα ότι λέγονται, δεχόμενα και την αρμοδιότητα των δικαστικών συμβουλίων για τα μείζωνα, διατηρώντας τις επιλογές του ποινικού κώδικα του 19, και κυρίως και προεχόντως την αναστολή στα 3 χρόνια. Αυτή είναι η επιλογή, επαναλαμβάνω, της ίδιας της κυβέρνησης. Ομόφωνα με όλους τους εισαγγελείς, 3 των οποίων από τους 8 που έγιναν οι 6, οι εισαγγελείς του Αρείου Πάγου. Έρχομαι λοιπόν να σας πω το εξής. Το 2 με 3 χρόνια είναι περίπου 50% της ύλης της καθημερινότητας καταδικαστικών αποφάσεων. Γιατί μέσα σε αυτήν σωρεύονται ποινές πλημελημάτων. Τα μικρά, τα μεσαία σοβαρά πλημελήματα είναι εκεί μέσα. Ποινές κακουργημάτων, των μικρών κακουργημάτων και των μεσαίων με ελαφρυντικά είναι 2 με 3. Όλο αυτό λοιπόν το πλαίσιο ποινής, καλούμεθα να πούμε ότι μετά τα 2 χρόνια πρέπει να πάει στη φυλακή. Αυτό το οποίο θα πρέπει να συνεκτιμηθεί στο ίδιο πλαίσιο είναι το εξής. Ότι σε αυτή λοιπόν την ύλη έχουμε παράλληλα, κακώς κατά την εκτίμησή μου και χονδροειδώς θα έλεγα, και τα πλαίσια μειώσεως της ποινής, δηλαδή στο άρθρο 83, που 75 ολόκληρα χρόνια το κακούργημα που ήταν 5-10, το πλαίσιο γινόταν 1-6, 75 χρόνια. Το 2-12, 3-12. Άρα αυξήσαμε το κατώτερο κατά 2 και 3. Προφανώς δυσπιστώντας το δικαστή. Ο δικαστής στο 1-6 δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει. Στο 2-12 δεν ξέρει τι πρέπει να κάνει. Γιατί να του πούμε 2 και 3 και να τον υποχρεώνουμε να στέλνει κόσμο στη φυλακή, εάν με την συρροή των όποιων ελαφρυντικών, που παράλληλα με το 85 σπεύσαμε να πούμε ότι άπαξ μειώνεται, άλλος από εκεί τρόπος, που δυσκολέψαμε και το 84-2α, δίνοντας και με την αιτιολογική έκθεση μία κατεύθυνση παρόθηση υπό ποιες δύσκολες προϋποθέσεις θα πρέπει να καταγεγνώσκεται. Με όλα αυτά λοιπόν αφήνουμε το περιθώριο να κάνουμε τι. Να βάλουμε, νομίζω λοιπόν η πρόταση επί αυτού είναι, θα πρέπει στα 3 χρόνια ειλικρινά, και θα παρακαλέσουμε τον κύριο Υπουργό, καλών προθέσεων είναι ούτως ή άλλως το ότι έρχεται, αλλά θα παρακαλέσουμε να το δείτε και το σώμα, ότι οι ποινές πρέπει να πάμε στα 3 χρόνια, που είναι η επιλογή, επαναλαμβάνω, και της του 48-55 που τόσα χρόνια μένει. 3 χρόνια ώστε να προσομοιώσουμε προς αυτό και την μετατροπή και βέβαια την κοινοφελή εργασία. Άρα να πάμε στο 3, και πάνω από 3 ποιος το συζητάει, οι δικαστές θα κρίνουν. Αυτοί θα τα αξιολογήσουν όλα αυτά εδώ. Ένα δεύτερο. Στο μικτόργο το δικαστήριο είναι, έχουμε πει λοιπόν εδώ πέρα, ότι να δικάζει μέχρι την κύρια ποινή. Πέραν το ότι είναι ασύμβατο με τη συνταγματική επιλογή, αλλά αντιλαμβάνεστε το να πούμε στους ενόρκους επιβάλλουν την ποινή, και από εκεί και πέρα δεν έχουν λόγο για τη συνολική, για το αν θα αναστείλουν, για το αν θα μετατρέψουν, για το ανασταλτικό της εφέσεως, δηλαδή à la carte. Εγώ θα δικάσω μέχρι εκεί και από εκεί και πέρα να φύγουν και μόνο οι τακτικοί δικαστές. Αν η επιλογή μας να γίνει συνταγματική αθεώρηση για το θεσμό των ενόρκων είναι κάτι άλλο. Αλλά ντελέγγε λάτα και με τη συνταγματική κάλυψη του 96 είναι αδιανόητο να μπορούμε να μιλάμε ότι υπάρχει συμβατότητα. Ένα τρίτο και τέταρτο και τελευταίο, κύριε Πρόεδρε, για τα δικαστικά συμβούλια. Το 309, επαναλαμβάνω, δίνει μία, ενώ πολλά, εγώ θα πω ένα ως παρατήρηση του ό,τι λέχθηκε προηγουμένως από την Ένωση Εισαγγελέων. Έχουμε αποδεδειγμένα στατιστικά ότι με το μοντέλο του 308 ελάχιστες υποθέσεις κλείναν. Με το μοντέλο του 309, συγχωρέστε μου, με το μοντέλο του 308 είχαμε καταγεγραμμένα εμπειρικά ότι υποθέσεις 20 με 30% με απαλλακτικά βουλεύματα κλείνανε.
Εγώ δεν λέω 30. Λέω 20. Θέλετε 10. Αυτό το 10% θα πάει στο ακροατήριο. Δηλαδή 10% των κακουργημάτων που θα διήρχονται από το φίλτρο του Συμβουλίου των Πλημελιωδικών. Λίγο ακόμη, κύριε Πρόεδρε, δώστε μου το χρόνο. Πολύ λίγο. Δεν του δίνουμε τη δυνατότητα, την ευχαίρεια, αν οι δικαστές του εκτιμήσουν, δεν πρέπει να χτίσει το ακροατήριο, γιατί δεν έχει το ενδόσιμο να υποστηρίξει βάσανο της αποδεικτικής διαδικασίας, θα το καταδικάσουν και αυτό να πάει στο ακροατήριο. Και όχι μόνον. Αλλά και όσες παραπέμπονται στο ακροατήριο, σημαίνει ότι είναι αφιλτράριστες. Κανείς δεν τις έχει βασανίσει, άρα το δικαστήριο θα επιβραδύνει κάποιοι κατηγορούμενοι που θα μπορούσαν να διαφύγουν δια του Συμβουλίου και αυτοί παραπέμπονται, κάποιες επιμέρους κατηγορίες και αυτές παραμένουν, με αποτέλεσμα να έχουμε μια αφόρητη επιβάρυνση χωρίς να κερδίσουμε τίποτε. Και επειδή όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι μέσα στην διαδικασία αυτή που προστέθηκε στο 309 το μοντέλο είναι τα αδικήματα των ειδικών ποινικών νόμων, τεράστιο θέμα, και κυρίως του 13ου και 14ου κεφαλαίου που είναι τα κακουργήματα κοινού κινδύνου και συγκοινωνιών, εάν αυτό ενδεχομένως φωτογραφίζει τα τέμπη, που το αντιλαμβάνομαι και την ευαισθησία και του Υπουργού, μα είναι βέβαιο ότι η παραπομπή αυτή με το ήδη υπάρχον μοντέλο ντελέγγε λάτα είναι ένα βούλευμα του Συμβουλίου εφετών αμετάκλητο. Άρα ένας μήνας πρόταση και ένας βούλευμα με δύο μήνες τελειώνεις. Τη βάζεις Απρίλιο, Μάιο και τον Ιούνιο ακροατήριο θεωρητικά. Είναι αδιανόητο με ερέθισμα αυτό όμως να έρθουμε και να ανατρέψουμε όλη τη δικονομία και όλη αυτή η ύλη και του Συμβουλίου Εφετών, όπου δια της ολομέλειας εισάγεται με εισαγγελέα Εφετών και εφέτη ανακριτή, να περνάμε. Τέλειωσα, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας μόνο το εξής. Υποθέτω εκ παραδρομής και θα το δούνε και οι εκλεκτοί εισαγγελείς, στην προκαταρτική εξέταση που βάλαμε ως υπόλοιμα της μεταφοράς ύλης από το τριμελές στο μονομελές, βγάλαμε